Εγώ όμως διαφωνώ. Και διαφωνώ διαρρήδην. Για ποιο πράγμα διαφωνείς? Για τη Ρωμιά που τη λες ατσίδα. Εγώ νομίζω πως είναι το μεγαλύτερο κορόιδο και των πέντε υπήρων. Η Ρωμιά. Ναι. Δεν είσαι με τα καλά σου. Βρε, η Ρωμιά καλυγώνει ψήλο. Έτσι, ε. Μάλιστα. Τότε κάνε τον κόπο να γυρίσεις μερικά χρόνια πίσω στην εποχή του πολέμου και να θυμηθείς τις Ρωμιές σου που τις πιάνανε κορόιδα κάτι μπατυροεγγλέζοι φαντάροι και τους λέγανε ότι ήταν γη λόρδων, τις παντρευόντουσαν, τις πηγαίνανε στην Αγγλία και εκεί αντί για γη λόρδων, θυμάστε τι βγαίνανε οι περισσότεροι. Τι βγαίνανε? Νεκροθάφτες. Φίνα και ωραία. Τι φίνα και ωραία? Κατά τις νύφες που παίρνανε, οι νεκροθάφτες έπρεπε να είναι οι αρχαιολόγοι. Δεν σε καταλαβαίνω. Βρε, δεν θυμάσαι τι πράγματα παντρευόντουσαν? Τι? Οι ωραιότεροι από δάφτες ήταν σαν τη βασιλιά. Μόνο οι Εγγλέζοι θα μπορούσαν να τις παντρευτούν αυτές. Και ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί στην Αγγλία, λόγω της ομίχλης, δεν μπορούν να δουν το χάρι τους. Το πες πάλι το μαστιγμό. Ναι, θα μου πεις κορόιδο τη Ρωμιά. Ατσίδα, βρε. Ατσιδάρα. Βέβαια. Δεν λέω, μπλέκανε και καμιά της προκοπής οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Μα αυτές δεν ριζώνανε στην Αγγλετέρα. Τα μαζώνανε και πίσω στην Ψωροκόστενα, όπως η Κρουστάλλο. Κρουστάλλο η Λιγερή πούλιωνε σαν το κερί για το μήτρο το Λεβέντι που τον ήθελε αφέντη στην καρδιά της να τον βάνει με παπά και με στεφάνι. Λοιπόν κυρία Βέμπο, τι έκανε η Κρουστάλλο? Η Κρουστάλλο σαν να ειδώνει στα κλονάρια κάποιου Τζόνι, ένα δειλινό πετάει και το μήτρο παρατάει. Μα η ιστορία αυτή που με δάκρυα έχει γραφτεί και που να ακουστεί αξίζει, να πως πάνω κάτω αρχίζει.